ξεκίνησε αυτή η αγάπη με τη μουσική. Θα πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, στην εφηβική ηλικία, και δεν είχε να κάνει καθόλου με αυτό που, με το οποίο ασχολούμαι τώρα. Τα πρώτα ακούσματα ήταν ροκ. Ροκ και θα μπορούσα να σου πω και ρεμπέτικα. Έφτιαξε θρυλικά μαγαζιά, που όλοι μας τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Μόνο και μόνο αυτό που με το αμφιθέατρο, το venue, το King Size. Ποιες ήταν οι πηγές έμπνευσή σου για να στήσεις τους συγκεκριμένους χώρους? Προσπαθούσα να μπω στη θέση του πελάτη και ποιες ήταν ανάγκες μέσα στον χώρο. Πώς θα ήθελε μπαίνοντας, τι να συναντήσει, πού να είναι το μπαρ, πού να είναι η κονσόλα, πώς μπορεί να φλερτάρει και να μπορεί να πλησιάσει μια κοπέλα που προφανώς ήταν λίγο πιο μακριά. Να δίνω άλλοθη στον κόσμο να έρθουν ένα κοντά στον άλλον. Ήμουν αυτός πρώτος που έκανα το στρογγυλό μπαρ, το τετράγωνο μπαρ στη μέση του χώρου. Μέχρι τότε τα μπαρ ήταν κολλημένα στις γωνίες και ο DJ να μην σου πω ήταν πάνω στον περιστερώνα. Πριν από λίγες εβδομάδες ήσουν στο Λονδίνο, ακολουθεί Άμπου Ντάμπι. Πώς βλέπεις τον κόσμο αυτή τη στιγμή και τη διασκέδαση σε όλες αυτές τις χώρες που πηγαίνεις ως resident DJ? Η μουσική νομίζω ενώνει όλες τις θρησκείες, όλα τα κράτη. Στη μουσική δεν υπάρχει ρατσισμός, οπότε όλοι έρχονται κάτω από μια κοινή ομπρέλα και συνευρίσκονται. Γι' αυτό είναι κάτι που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Το 2010 η Ελλάδα βίωσε την οικονομική κρίση στο πετσί της. Θέλω να σε ρωτήσω αν και η μουσική βίωσε κρίση. Ήταν η εποχή που δεν θα μπορούσε να έχει αυτό που λέω την τάση να είναι όλα σάμπα, ρούμπα και ζατσά. Δηλαδή να είμαστε όλοι χάμπι και όλοι ευτυχισμένοι και όλοι σαν να μην τρέχει τίποτα. Έγινε μια τεράστια στροφή στην ελληνική μουσική. Λίγο σεκλέτη, λίγο νταλκάς, λίγο οι χωρισμένοι, λίγο οι απογοητευμένοι. Ποιο είναι το κοινό που θα διασκεδάσει στον Άμος? Πια στη Μύκονο έρχονται όλοι οι big spenders του κόσμου, οι οποίοι κινούνται σαν αποδημητικά πουλιά από το Σεντροπέ στη Μύκονο και από τη Μύκονο στην Ίμπιζα. Όταν οι μυκονιάτες συνειδητοποίησαν ότι οι Έλληνες, οι έχοντες, και μπορούν να ξοδέψουν στη Μύκονο, πια αρχίζουν και φτύνουν, ανοιχτήκαν στους ξένους και δώσαν την ευκαιρία στο νησί να αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο που το βλέπουμε σήμερα. Σε όλα αυτά τα μέρη που παίζεις και σε όλες αυτές τις χώρες που ουσιαστικά ταξιδεύεις, έχεις δει κάτι που σε σόκαρε? Στο Σεντροπέ, στο Νίκι Μπιτς, είναι ένας Ρώσος ο οποίος απέτησε να του φέρουν όλο το ψυγείο με τις σαμπάνιες στην πισίνα εκεί που καθόταν. Και είδαμε όλο το προσωπικό, θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στα 18 άτομα, με στυλιάρια από ξύλα, να έχουν βάλει το ψυγείο πάνω σαν επιτάφιο, να το μεταφέρουν και να το φέρουν και να το στείλουν μπροστά του. Πάλι στο Σεντροπέ, όταν γύρω από την Paris Hilton ήταν τρεις μεγάλες παρέες, ήταν ο γιος του πιο πλουσίου ανθρώπου του Μεξικού, ένας Μαλαισιανός και ένας Πακιστανός, και μπήκανε σε ένα ανταγωνισμό με σαμπάνιες, ποιος θα ανοίξει τις περισσότερες. Και νομίζω ότι εκείνη το βράδυ έγινε ένας γύρος γύρω στη τάξη των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλοί άνθρωποι, και ειδικά και της δικής μου ηλικίας, αλλά και νεότεροι, λένε πότε θα ξανακάνει ο Τσιλιχρήστος μαγαζί, το περιμένουμε πώς και πώς. Είναι κάτι τέτοιο, Βασίλη, στα σχέδιά σου? Το έδαφος δεν είναι ακόμα έτοιμο. Όταν θα φυσήξει ούριος άνεμος, νομίζω και υπάρξει κάτι καλό, γιατί όχι. Εσύ πάντα ήσουνα πολύ μακριά και από το αλκοόλ και από το τσιγάρο και έκανες πάντα μια πολύ υγιεινή ζωή. Πώς το κατάφερες αυτό? Απλά συνειδητοποίησα νωρίς ότι δεν μπορώ στην καθημερινότητά μου, γιατί ήμασταν ανοιχτά 7 φορές την εβδομάδα, να πίνω κάθε μέρα. Θα γινόμουν αλκοολικός. Η σχέση με τις γυναίκες πώς ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Τίμιες. Τίμιες. Δεν παντρεύτηκες ποτέ, δεν έκανες ποτέ οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό ήταν μια προσωπική σου επιλογή ή δεν αισθάνθηκες ποτέ έτοιμος για το ρόλο του πατέρα και το ρόλο του οικογενειάρχη? Έχω πει μια τάκα η οποία είναι η εξής. Ο άντρας επισκέπτεται, η γυναίκα φιλοξενεί. Όσο και να χτυπάει ο άντρας την πόρτα, άμα η γυναίκα δεν θέλει να ανοίξει, δεν πρόκειται να μπει ποτέ μέσα. Άρα δίνω την μπάσα στη γυναίκα και λέω ότι δεν βρέθηκε η γυναίκα που να με εμπνεύσει να κάνω οικογένεια.